Καλημέρα, παιδιά. Έστειλε ένα βιντεάκι με το Bet of the Day, θα το είδατε, φαντάζομαι. Τώρα είναι και, λίγο, είναι και βίντεο, αυτά καθυστερούν λίγο να ανέβουν. Κάνουν κανένα δεκάλεπτο το καθένα στον κάθε συνδρομητή. Τα έχω στείλει σε όλους, θα τα πάρετε. Εδώ έχουμε μια άλλη διάσταση τώρα. Για να μπαίνουμε έτσι λίγο-λίγο και στο trending. Που λέει σε ένα. Πώς να το πω τώρα, σε μια τεχνική η οποία χρησιμοποιούν πολλοί traders, αν όχι το 90%, γιατί κανένας δεν παίζει in play όπως παίζω εγώ, ή αν θέλετε πολύ λίγοι παίζουν in play. Έχω δει μπροστά μου δηλαδή Ρώσους και μερικούς Εγγλέζους μετρημένους στα δάχτυλα, που χτυπιόμαστε όλη μέρα μαζί εκεί και μιλάμε και στα διάφορα φόρουμ. Εν πάση περιπτώσει, φεύγα τώρα το θέμα, αλλά πανέρχομαι. Αυτό λοιπόν λέγεται pre-trading, το οποίο το κάνεις ας πούμε όταν νομίζω ότι θα πέσει μια απόδοση. Δηλαδή φανταστείτε κάτι, βλέπουμε ένα χρηματιστήριο, βλέπουμε κάποιες τράπεζες, λέμε η εθνική θα πάρει τόσο, η εμπορική θα πέσει, η αυτή θα κάνει. Είναι μια τέτοια πρόβλεψη στα άλογα με τις τιμές τους. Δηλαδή ένα κοινός χρηματιστήριο ας πούμε, μπορούμε να το πούμε. Εντάξει. Δηλαδή όποιος ξέρει ότι ένα άλογο είναι ανώτερο και θα πέσει η τιμή του, τον ποντάρει από το πρωί και λοιπά. Τώρα πώς θα το ξέρει αυτό δεν ξέρω, δικαίωμά τους. Εγώ το ξέρω πάντως. Οι άλλοι πώς το κάνουν δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχω καταλάβει ποτέ δηλαδή, αφού δεν έχουν στοιχεία. Τέλος πάντων, είμαι στην κούρσα λοιπόν, θα σας δείξω μερικά, 6 είναι για το συγκεκριμένο, για να δω τα σημεία μετά, 1, 2, 3, 4, 5 bet είναι, τα οποία τα έχω βάλει δυνατά βέβαια από το πρωί. Έτσι, και πριν ξυπνήσετε ακόμα εσείς, είναι 10:50, βλέπετε εδώ πέρα την ώρα, έχω πάρει γύρω στα 55 ευρώ με το καλημέρα. Τώρα θα γελάσετε, θα σας φανεί αστείο, αλλά εγώ το μεροκάματό μου το έβγαλα σήμερα, χώρια αυτά που θα γίνουν το βράδυ. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει το ούνιο μου, βλέπετε 100 ευρώ στο back, στο 1.52, έχει πάει 1.51 η απόδοση, δείχνει ότι θα πάει να πέσει. Μιλάω, βίντεο κάνω. Μη φωνάζεις. Εντάξει. Και προχωράω στο δεύτερο. Το δεύτερο λοιπόν είναι το 17, 5 η ώρα, το Χάιντου. Έχω βάλει δύο άλογα εδώ από 100 ευρώ, βλέπετε. Σύνολο 300 μέχρι τώρα. Δεν ρισκάρουμε τίποτα, γιατί οι κούσες είναι, αρχίζουν σε 6 ώρες. Το βλέπετε, είναι μεσημεριανές, σημερινές, έτσι, όλες αυτές. Λοιπόν, και δεν ρισκάρω τίποτα. Ρισκάρω στο να γυρίσει η απόδοση στο ανάποδο. Πράγμα απίθανο. Έτσι, γιατί εγώ ξέρω τη δυναμικότητα των αλόγων αυτών και τα ποντάρω. Από τώρα και ξέρω ότι θα πέσουν. Ήδη πέσανε. Και ο ένας και ο άλλος που έβαλα, ο ένας μου δίνει 10 ευρώ, ο άλλος μου δίνει 6-12, σύνολο στο 16. Μπορώ να τα κλείσω τώρα, να πατήσω εδώ το κλικ, να τα κλείσω και να φύγω με 16,12 συνολικό κέρδος. 6 δηλαδή από τον έναν και 10 από τον άλλον. Εντάξει. Μέχρι τώρα έχουμε μετρήσει, να τώρα πήγε 18,33. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε μετρήσει 18,33. Και συνεχίζω στην επόμενη κούσα στο 17,30 στο Χάιντου πάλι. Το οποίο εδώ έχω βάλει αυτά τα δύο άλογα από 200 ευρώ, δηλαδή θα πέσουν πάρα πολύ αυτά. Και τα έχω βάλει με απόδοση 5 το νούμερο 1 εδώ. Έτσι, το οποίο τώρα έχει 3,95. Και το Μαρμάντι τον έχω βάλει σε, τον έχω πιάσει σε 4,2, είναι 4, μου δίνει 2,40, αυτός 30 όμως μου δίνει ο άλλος 29,45, οπότε 18,30 και 29,45, έτσι μας κάνουν 50 ευρώ παρακάτι. Το επόμενο bet είναι το 18 και 10 στο Yarmouth. Είναι ο Χάνκι Ροάτ. Ο Χάνκι Ροάτ μου δίνει 4,62. Πιστεύω ότι θα πέσει η απόδοσή του. Πιστεύω ότι θα πέσει. Για την ώρα χάνω 4,62. Άρα έχουμε 50 μείον 4,62. Μιλάω πάντα για την τωρινή ώρα. Έτσι. Δηλαδή, αν κλείσω τώρα, φεύγω με 4,62 χασούρα από το κάτω στάρι. Τα αφήνω όμως γιατί βλέπω ότι θα πέσει. Και παίρνω δηλαδή 46 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και το επόμενο bet είναι 18,40, πάλι στο Yarmouth, αν θυμάμαι καλά, 18,40, ναι, στο Yarmouth.
Το οποίο είναι αυτό εδώ, ο Σούγκουρ με τον φαβορί, και μου δίνει 4 ευρώ για την ώρα, οπότε πάω πάλι στα 50. Αυτό λέγεται λοιπόν pre-trending. Το κάνουμε όταν ξέρουμε τις δυναμικότητες των αλόγων και εκμεταλλευόμαστε την πτώση τους από τις τιμές. Δεν είναι κάτι μαγικό, δεν είναι τίποτα. Απλά άμα ξέρεις μια δυναμικότητα των αλόγων και μαντέψεις ότι θα πέσει, το βάζεις και πληρώνεις. Εγώ θα πάρω αυτά, θα κάτσω καμιά ώρα ακόμα μέσα με αυτά τα bet, γιατί πιστεύω ότι από αυτά τα 5, τα 3 θα πέσουν ακόμα, και θα φύγω γύρω στα 60 με 70 ευρώ κέρδος πριν ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, οι σημερινές κούρσες. Δηλαδή παίζω με τα λεφτά τους. Καλή σας μέρα. Θα ξανάρθω πάλι με ένα βίντεο για τον app, αν προλάβω.